Το αποτέλεσμα που κατέγραψε το ΚΚΕ είναι ένα θετικό βήμα και οπωσδήποτε μας γεμίζει αισιοδοξία ότι στη νέα φάση που βρισκόμαστε, μπροστά στη νέα εκλογική αναμέτρηση, μπορούμε όντως να επικοινωνήσουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα ανθρώπους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, επαγγελματίες, νεολαία, που μας είχαν στο κάδρο των επιλογών τους αυτή την περίοδο μπροστά στις εκλογές, συζήταγαν μαζί μας, είχαν αγωνίες, είχαν ανησυχίες για το που πάει η κατάσταση. Με αυτόν τον κόσμο μπορούμε και τώρα να δώσουμε μια συνέχεια και να το αποφασίσουν να κάνουν το βήμα μπροστά στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί πραγματικά τα δύσκολα είναι μπροστά μας και αναγνωρίζουν, μπορεί να αναγνωρίσει αυτός ο κόσμος το ΚΚΕ, μια πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το κάναμε. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Το κάναμε απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, γιατί η θέση μας και η δράση μας είναι εγγύηση ότι ο εργαζόμενος λαός θα εκφράσει τα συμφέροντά του μέσα από τη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Δείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι δεν έχει πρόγραμμα και πολιτική. Έχει ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα και μια αντιλαϊκή πολιτική που θα γίνει ακόμα χειρότερη την επόμενη περίοδο. Απέναντι σε αυτή την πολιτική πρέπει να πάρουν θέση τα άλλα κόμματα που τώρα ανακάλυψαν ότι είναι καιρός να κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Τι λένε παραδείγματος χάρη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την έκθεση και τις κατευθύνσεις της Αιρινής Συνόδου, της Κομισιόν, για το τι πρέπει να γίνει στην ελληνική οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις που έπονται, που είναι τσεκούρι για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Νέα φορολογία, νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, παγωμένες τριετίες μέχρι το 27, καμία αναγνώριση αναδρομική, εάν και εφόσον ξεπαγώσουν, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στον τομέα της υγείας και πάρα πολλά άλλα. Απέναντι σε αυτά δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι δεσμευμένοι σε αυτές τις στρατηγικές κατευθύνσεις της αντιλαϊκής πολιτικής. Ορισμένες μικροδιαφορές που έχουν στο μείγμα δεν κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Τη διαφορά την κάνει η πολιτική του ΚΚΕ, που είναι οριστικά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και είναι ικανό να ασκήσει και αντιπολίτευση, να μπει μπροστά σε αγώνες για να έχουν οι εργαζόμενοι κατακτήσεις, για να ανοίξει ο δρόμος στην προοπτική. Τρία σχόλια. Απλή αναλογική. Το ΚΚΕ στήριζε και στηρίζει την απλή αναλογική σαν ένα εκλογικό σύστημα που αποδίδει τις εκλογικές έδρες με πιο δίκαιο τρόπο. Και όχι για να συμμετέχει σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις διαχείρισης του συστήματος. Mm-hmm. Δεύτερον, για το χαρακτηρισμό των κυβερνήσεων. Κάθε επόμενη κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χειρότερη από την κυβέρνηση την προηγούμενη του Μνημονίου 2. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που απέρχεται τώρα είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19. Και η δεύτερη κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χειρότερη από τον εαυτό της. Και από αυτή τη σκοπιά κάνει λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Δεν κάνουν λάθος. Είναι συνειδητή επιλογή, για να το πω πιο σωστά, να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα και είναι λευκή επιταγή, λευκή σελίδα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι γραμμένο και είναι κατάμαυρο για το λαό. Απέναντι σε αυτό το μαύρο πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα που είναι στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση δεν μπορούν να κάνουν καμία ουσιαστική αντιπολίτευση. Ουσιαστική αντιπολίτευση προς όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ, και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατό και στην κάλπη, να βγει από την κάλπη της 25ης Ιουνίου.